Λοιπόν, η επαφή φιλαρμονική του Μουσικού Συλλόγου Άνδρου. Κάποιοι από εδώ είναι ήδη στο Μουσικό Συλλόγο. Σωστά. Κάποιοι είναι στην χοροδία, στις χοροδίες και κάποιοι στην φιλαρμονική. Σήμερα λοιπόν ήρθαμε για να σας γνωρίσουμε τα όργανα. Ξέρετε, ένα μας δείξει ο Ηλίας. Τι όργανο παίζει. Για το κεράκι, κεράκι. Κλαρίνο, μπράβο. Ο Κωνσταντίνος. Λάουτο. Ο Νίκος. Έλα. Τρομπέτα, πολύ ωραία. Ο Πέτρος. Αυτό το μεγάλο όργανο. Όχι, άλλο. Έδειξε ο κύριος. Αυτό που έδειξε ο κύριος. Αυτό το μεγάλο. Σαξόφωνο. Ο άλλος ο μικρός, ο κύριος με τα γυαλάκια. Όχι. Είναι μια μεγάλη τρομπέτα, αλλά τη λέμε εμφώνιο. Ο κύριος Βάκης, που όλοι το ξέρουμε, έχει ένα άλλο περίεργο όργανο. Ασημένιο. Ο, που μεγαλώνει. Αυτό το λέμε τρομπόνι. Μοιάζει πολύ με την τρομπέτα. Και η δικιά μας η Ελένη. Γεια σας. Εγώ παίζω κουδουνάκια. Κουδουνάκια. Τα οποία σε ποια οικογένεια ανήκουν, Ελένη? Στα κρουστά. Στα κρουστά. Λοιπόν, σήμερα λοιπόν μαζευτήκαμε. Και αυτό το μεγάλο, που παίζει ο κύριος Αντώνης είναι τύμπανο. Και το δεύτερο. Ο Άρης παίζει ταμπούρο. Λοιπόν, πάμε να ακούσουμε μία-δυο μελωδίες. Ναι. Ωραία. Thank you.
Είμαστε. Ναι. Για να ακούσω, για να δω χεράκια. Μόνο τόσα. Δεν μας ξέρετε. Που βγαίνουμε σε παρελάσεις, που κάνουμε συναυλίες. Που κάνουμε λιτανίες, που συμμετέχουμε στα πάντα. Ποιοι είναι, παιδιά? Η Φιλαρμονική του Μουσικού Συλλόγου. Λοιπόν, σήμερα ήρθαμε εδώ για να σας παίξουμε κάποιες χριστουγεννιάτικες μελωδίες και να γνωρίσουμε τα όργανα. Ξέρετε ποια είναι, πώς λέγεται το κάθε όργανο? Για να ξεκινήσουμε από τα τρία τα όμορφα τα παλικάρια εκεί πέρα. Τι δύο κυρίες και το παλικάρι το όμορφο. Νικολέτα. Παίζει και η... το ξέρει γιατί παίζει και η Νικολέτα κλαρινέτο. Έχουμε πάρα... βλέπω πάρα πολύ γνώριμες φατσούλες εδώ πέρα. Έχουμε πολλούς μαθητές. Και θέλουμε κι άλλους. Να έρθουν, να γίνουμε πάρα πολύ, να γίνουμε μια ωραία οικογένεια και παρέα. Το επόμενο. Η Σπυριδούλα. Γιατί η Σπυριδούλα έγινε. Παίζει και η Σπυριδούλα πλάδο. Το επόμενο όργανο που παίζει ο Γιώργος είναι... Έλα. Ναι. Τρομπέτα. Εσύ γράφεις. Εσένα συγκρατάμε. Λοιπόν, εδώ ο κύριος Πέτρος με το μεγάλο το όργανο. Το χρυσαφί. Είναι σαξόφωνο. Σαξόφωνο. Ήταν και θα ξανά είναι στην Φιλαρμονική. Κύριος Μιχάλης, λίγο πιο δύσκολο όργανο. Κανένα, έλα. Κοντά έπεσες. Άλλος. Κοντά έπεσες. Λίγο πάνω, λίγο κάτω. Λοιπόν, αυτό λοιπόν το όργανο είναι μια μικρή τούμπα, ένα μικρό μπάσο και λέγεται εφώνιο. Και λέγεται εφώνιο γιατί έχει ωραία φωνή. Το επόμενο όργανο είναι το... Λέγει. Όχι, το βέτα είπαμε ότι είναι... Άλλο, έγινε. Τρομπόνι. Πάρα πολύ ωραία. Και τα τρία τα κλουστά εκεί. Το μεγάλο παίζει ο Αντώνης. Το λέει στη δικιά μας λοιπόν τη γλώσσα της μουσικής, αυτό το όργανο το μεγάλο λέγεται γκραγκάσα. Δηλαδή μεγάλο τύμπανο. Αυτό που παίζει ο Άρης λέγεται ταμπουρό, και είναι το πιο μικρό τύμπανο, τύμπανο παρέλασης. Και ένα από τα χιλιάδες κρουστά που έχουν, μικροκρουστά που έχουν όλοι οι κρουστοί και ξέρουν να παίζουν είναι, διαλέξαμε σήμερα τα κρουτουνάκια. Η Ελένη μπορεί και παίζει και ταμπούρο και γκραγκάσα και πιάτα και μεταλλόφωνο και κλάβες. Έχει χιλιάδες μικροκρουστά. Ό,τι χτυπάτε, ό,τι το χτυπάμε μπορεί να βγάλει ήχο και να το χρησιμοποιήσουμε σε οποιοδήποτε, σε οποιοδήποτε κομμάτι. Λοιπόν, να ακούσουμε λίγο την κυρία κάθε οργάνου. Νίκο. Τι ο κύριος Βάκης.
και σιγά. Πολύ ωραία. Ο Άρης. Για πείτε μου ένα βήμα. Είδατε πως αρμονικά δίνουν αυτά τα δύο κρουστά μεταξύ τους. Βλέπετε όλοι, έχουν κάτι χαρτάκι μπροστά. Έτσι. Αυτά λοιπόν τα λέμε παρτιτούρες. Το κάθε όργανο βρίσκει την κοινή παρτιτούρα και όλα μας τα όργανα βγάζουν αυτό το πρόβλημα από αυτή την χώρα. Ένα, πάμε, δύο. Ένα, δύο. Λοιπόν, αυτό έχει να κάνει και με το υλικό το οποίο είναι φτιαγμένο. Ας πούμε τα κλαρινέτα, τα φλάουτα, τα σαξόφωνα, ανήκουν στην κατηγορία του ξυλίνου. Είναι φτιαγμένα από ξύλο. Τώρα βέβαια κάποιος θα μου πει, μα ούτε το σαξόφωνο είναι από ξύλο, ούτε το φλάουτο. Είναι σιδερένια, είναι από χαλκό. Έτσι. Λοιπόν, ο ήχος που βγάζουν για να παραφθεί ο ήχος μέσα στο όργανο πρέπει να παίξει με ένα καλάμι. Δηλαδή, να γυρίσουμε λίγο το αυτό εδώ, το βλέπετε όλοι. Αυτό λοιπόν είναι ένα απλό καλάμι το οποίο πάλι. Υπάρχουν λοιπόν για περισσότερες πληροφορίες εγώ θα σας περιμένω στο σύλλογο να σας χτυπήσω τις διαφορές μεταξύ των ξυλίνων και των χαλκίνων. Οι τρομπέτες, τα εμφώνια και τα τρομπόνια είναι... Τρομπόνια, κυρίως βάλτες. Είναι από τι υλικό? Από χαλκό. Λοιπόν, και έχουν πιο δυνατό και πιο χαμηλό ήχο. Θέλω να μου πείτε, τι δουλειά μπορεί να κάνει ένας μάεστρος. Άλλος. Ερώτηση. Βλέπετε λοιπόν έναν κύριο, γυρισμένο προς εσάς, πλάτη, ενώ η όλη ορχήστρα είναι μπροστά σας και τη βλέπετε. Έναν κύριο λοιπόν, πλάτη, να κουνέει τα χέρια του. Τι μπορεί να κάνει αυτός ο κύριος. Τι είπε. Να του δείξει το μέτρο πότε να μπει. Πολύ ωραία. Άλλο. Ο μαέστρος λοιπόν. Έλα. Δείχνει κάτι στην οικογένεια οργάνων για να δείξει τώρα παίρνουμε στα κλαρινέτα. Πολύ ωραία. Μπράβο, παιδί. Άλλο. Στην ουσία ο μαέστρος είναι ο δάσκαλός τους. Τους μαθαίνει το κομμάτι. Διαβάζουν στο σπίτι και έρχονται στην πρόβα, δηλαδή σε ένα κεντρικό μάθημα, σε ένα συνολικό μάθημα και τους λέει τι ακριβώς πρέπει να κάνουν. Πάμε να το δούμε. Ποιος θα έρθει να διευθύνει, ποιος θέλει να έρθει να διευθύνει. Έλα. Έχουμε θαλαμείο. Έλα παιδιά να κοινοβράσουμε. Πάμε. Thank you.
κάθε Σάββατο, Κυριακή και Δευτέρα, Σάββατο και Κυριακή από τις 11 το πρωί, να μάθουμε νότες, να μάθουμε όργανα και να γίνουμε μια μεγάλη οικογένεια που έχετε μπροστά σας. Καλές γιορτές σε όλους. Ευχαριστούμε πολύ.